Γεια και χαρά πάτε στην παρέα. Joystick εδώ, Joystick και τρεις μαζί, ιστορική στιγμή. Ιδιαίτερο παιχνίδι, για πρώτη φορά γενικά. Ούτε ναι, φέτος, για πρώτη φορά γενικά. Ταξίζει το παιχνίδι. Εγώ μόλις το τελείωσα. Μάλλον ξημερώματα το τελείωσα. Έδωσα και δικαιώματα, έδωσα και τα πάντα. Τα παιδιά το έχουν, το έχουν δει μόνο στην αρχή τους, κάνανε και το joystick και εσείς. Μόνο εκεί. Ναι, οπότε θα είναι λίγο υποστηρικτικά να κάνουν και ερωτήσεις γύρω από το παιχνίδι. Σαν εσάς, δηλαδή δεν έχουν παραπάνω ιδέα, θα μου πούνε πράγματα που θέλουν να γνωρίζουν και να ξέρουν όπως και εσείς δηλαδή. Και για να μην αισθάνεται μόνος του, αγόρι μας. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την εταιρεία. Να πεις τι έχει φτιάξει και τα λοιπά, και τα έχουμε πει και εμείς στο Joyplay, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε, γιατί δεν ξέρουμε τώρα και το Joyplay, κακώς βέβαια. Λοιπόν, Ninja Theory έχει κάνει το Hellblade μας πριν από το Heavenly Sword, σχεδόν όλο για το PlayStation 3. Μετά πήγε σε Enslave, που βγήκε από την Άμπο, και DMC reboot που έκανε, που την κράξανε, και πλέον είναι μόνη της, χωρίς publisher, χωρίς χρηματοδότη, χωρίς τίποτα, και κάνει το Hellblade, το οποίο το θεωρώ triple A indie παιχνίδι για μένα, δηλαδή έχει δώσει πάρα πολύ καλή ποιότητα σε όλους τους τομείς, γραφικά, ήχο, είναι, δηλαδή κοντεύει να είναι πολύ σύγχρονα παιχνίδια που βλέπουμε. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω εγώ, πριν συνεχίσεις το review, να κάνω μία έτσι να ανοίξω τα φώτα. Ωραία. Γιατί δεν το φαινόμαστε καθόλου, είναι απόγευμα παιδιά για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, αφού τώρα τελείωσαμε το φως, άνοιξα τα φώτα μου, φωτίσαμε το. Εκεί φιλέ. Δεν θέλω μαλακίες τώρα. Εντάξει, θα τα πω όλα. Θα τα πω όλα. Λοιπόν, συνέχισε εσύ τώρα. Λοιπόν, εγώ πριν αρχίσω να λέω όμως, θέλω τους δυο σας να μου πείτε τι είδατε στην αρχή για να καταλάβω πού θέλετε να εστιάσω, τι δεν καταλάβατε και πού να πάω. Ξεκίνασε. Ωραία. Αυτό που είδα, έτσι. Μπορείς να το παίξω, διότι το Joyplay το έκανε ο Μάρκης, εγώ απλά παρατηρούσα και έλεγα τα δικά μου. Από άποψη τεχνικού τομέα και γενικά δηλαδή γραφικά, ήχος και αυτά, με άφησε πολύ ικανοποιημένο για μία indie εταιρεία, έτσι. Πρόσεξε τι λέει, ήχος. Αν και είδα στην αρχή, και από ό,τι μου είπες και εσύ που συζητήσαμε πριν ξεκινήσει να κάνουμε αυτό το βιντεάκι, ότι για να νιώσεις 100% την εμπειρία του ήχου στο συγκεκριμένο παιχνίδι πρέπει να φοράς ακουστικά. Εδώ μεταξύ το λέει και το παιχνίδι στην αρχή. Όταν πατάς να ξεκινήσεις το παιχνίδι, στο λέει ότι είναι recommended. Μου δίνεται καλές πάσεις και θα σας διακόψω εδώ πέρα και να πω πάνω στα δύο για να μην επεκτενούμαστε περισσότερο. Λοιπόν, καταρχάς, όσο είδατε, δεν είναι τίποτα όσον εννοώ και στα γραφικά με αυτό που γίνεται πιο μετά, γιατί αλλάζουν περιβάλλοντα, γίνονται πιο περίεργα, πιο πολύπλοκα, εναλλαγές. Παλιό και καινούριο, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Οπότε συνεχίζει ακόμα καλύτερα στο τεχνικό τομέα. Δίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό για τα γραφικά δεν θέλω να εστιάσω παραπάνω. Και μιλάμε για μια εταιρεία. Μια εταιρεία. Απλώς εδώ θα κάνουμε παρένθεση να πω ότι έχει κάνει partnership με την Epic. Της έχει δώσει την Unreal Engine 4, πολύ καλή μηχανή. Και το διαφήμισε και η Epic πως ένα μικρό στούντιο όπως είναι η Ninja Theory μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο αποτέλεσμα με πάρα πολύ μικρό κόστος. Γι' αυτό και έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δηλαδή έχουμε ένα. Και πώς το θεωρείς, για πες πώς το θεωρείς, τίτλος indie, αλλά. Αλλά triple A indie. Ναι. Δηλαδή, συνήθως. Τον πρώτο. Στο μυαλό μας τα ID, τα έχουμε περίπου DD, 8-bit, 16-bit, side-scrolling, αυτό ξεφεύγει από το. Γιατί είναι τελείως triple A, δηλαδή όλη η παραγωγή είναι μεγάλη, δεν είναι και motion graphics, voice-over έχει πάρα πολύ καλά, σκηνοθεσία, δηλαδή αυτά είναι, στοιχίζουν και τα έχει κάνει με πάρα πολύ μικρό κόστος, εκείνο είναι αυτό. Και τώρα το δεύτερο που ανέφερες εσύ με τον ήχο, είναι ότι είναι σχεδόν όλο το παιχνίδι, εκεί στηρίζεται. Είναι παραπάνω από το 50% του παιχνιδιού η εμπειρία που σου δίνει ο ήχος. Γιατί και αυτό, γιατί η πρωταγωνίστρια, η Σενούα, είναι μια ψυχοτικιά. Και αυτό που παίζουμε είναι το ταξίδι. Σχιζοφρενής δηλαδή. Μια σχιζοφρενής. Ναι. Και οπότε στην ουσία τα ακουστικά προσωμιάζουν το τι τραβάνε αυτοί, τι look τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι με τις φωνές κλπ. Και τις έχεις συνέχεια μες στο μυαλό σου να σου λένε. Οπότε τι κάνεις τώρα, μην πας προς τα εκεί. Πήγαινε. Εγώ πραγματικά αισθάνθηκα πολλές φορές
ήθελα να κατεβάσω, το κατέβαζα εδώ τα ακουστικά μάλλον, όχι ήθελα, κατέβαζα εδώ τα ακουστικά, γιατί έλεγα στο διάλογο δεν θέλω να σ' ακούω άλλο. Σε βάζω δηλαδή μέσα ναι, στο, αυτό, το παιχνίδι στο ασθενή. Είναι τρομακτικά αληθινό ναι. Και σε κάποια σημεία είναι απαραίτητο ο ήχος για, να, για κάποια κομμάτια του παιχνιδιού να περάσει και να πας παραπάνω, είναι απαραίτητο ο ήχος. Οπότε αναφερθήκαμε γραφικά ήχο. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, θέλω να σου ρωτήσω εγώ, επειδή δεν καταλάβαμε στο μάτι. Τι αυτή είναι Viking, διαδραματίζεται στην εποχή των Viking, γιατί στην αρχή ξεκίνησε το Joyplay, νομίζαμε ότι ήταν μάγια και τα πλέξανε. Ναι, ναι. Αναφερθήκαμε για την κοπέλα, η οποία όπως είπαμε είναι μια σύζυγος εφηρεμής, και τώρα αυτό το twist που έχουν κάνει οι developers είναι ότι έχουν μπλέξει νορβηγικούς μύθους μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό. Η κοπέλα δεν είναι Viking, είναι μια Κέλτισσα, η οποία τις έχουν κάνει επιδρομή οι Vikings που ήταν συνηθισμένοι τότε εποχή γιατί κάνανε λαιλασίες για να παίρνουν τα τρόφις. Ειδικά μόλις ανακαλύψανε κιόλας και τη Βρετανία. Ναι. Οπότε σε αυτή έχουν πάρει τον άντρα της και τον έχουν σκοτώσει, οπότε αυτή κάνει μια κατάβαση στο Niflheim, το αντίστοιχο Άρη το νορβηγικό, το οποίο προσπαθεί να μπει όλο και βαθύτερα μέσα στην νορβηγική χώραση για να σώσει τον αγαπημένο της. Μύθος, τον έχουμε δει και αντίστοιχα στην αρχαία ελληνική μυθολογία κλπ. Οπότε φανταστείτε, σε πολλά σημεία είναι αρκετά βίαιο λόγω της νορβηγίας, λόγω της Viking θεματολογίας, είναι πάρα πολύ σημεία, αλλά δίνει ένα έτσι ωραίο, μια ωραία ατμόσφαιρα σε όλο αυτό που βλέπεις. Ωραία, και εμένα με κάνει να προσμονώ ακόμα περισσότερο το God of War για το τι μπορεί να είναι. Γιατί ήδη αυτό το παιχνίδι έτσι πως ήταν, γιατί είναι ένα action puzzle, δεν είναι... καθαρό hack and slash. Βασικά είναι, βάλουμε αντίστοιχα, είναι ένα puzzle action. Ναι, δεν είναι καθαρό hack and slash. Έχει puzzle και σε σημεία κομμάτια έχει action μονοπάτια. Και σκεφτόμουν από όπου αυτό είναι ένα παιχνίδι hack and slash, ένα action, καλά action με γρίφους, να έχει δηλαδή εχθρούς μέσα στο περιβάλλοντα και να προχωράς και να λύνεις γρίφους με όλη αυτή τη θεματολογία όπως την είχε δοσμένη κλπ. Θα ήταν, εντάξει, δεν θα έσπερνε. Mm-hmm. Οπότε θα λέω ναι, αλλά βγαίνει God of War σε αυτή τη θεματολογία. Οπότε λες, μάλλον πρέπει να δούμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πρέπει να δούμε πολλά πράγματα από τη Santa Monica. Λοιπόν, να πω όμως τώρα και λίγο για τη μάχη. Ήθελα να σε ρωτήσω για τη μάχη, διότι πραγματικά αισθάνθηκα με αυτό που είδα ότι το παιχνίδι είχε φτωχή μάχη. Δηλαδή, δεν είχε, περίμενα δηλαδή όπως και το εξήγησα και στο Joyplay να δω κάποια κόμπος. Δηλαδή το μόνο που έβλεπα ήταν ένα πάρι, δύο-τρεις κινήσεις και ένα ρολ. Είχε και ρολ μάχη. Έχει ρολ, δάστα. Είχε τη βαριά κίνηση, τη λάγη κίνηση, την stabbing και καλά. Το μελέ. Έχει και μια μελέ με το όμπρο. Λοιπόν, είναι φτωχή, δεν έχει πολλές συνδυασμούς να κάνεις. Έχει ένα πολύ φοβερό και φανταχτερό πάρι. Το οποίο σε βοηθάει να κάνει κάτι αεροπλανικά. Είναι ωραία αίσθηση. Είναι πολύ ωραία αίσθηση έτσι πως το δείχνει και βοηθάει και μετά σε μετέπειτα σημεία. Γιατί είχα μια διαφωνία. Πάρι ή πάρι. Εγώ νομίζω ότι θα πει πάρι ή παπάρι. Είχα μια διαφωνία με αυτό. Μου λέει μην το λες πάρι ή πάρι λέγεται. Τελικά πώς λέγεται, πάρι ή πάρι. 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 Ναι, πάρι είναι κανό. Πάρι είναι εγώ. Το κάνω. Ναι, το κάνω. Είναι η μετάβαση. Δικά μας τελείως. Λοιπόν. Αλλά μπορεί να έχει, να μην έχει κόμπος ιδιαίτερα και να κάνεις πράγματα, αν έχει ένταση η μάχη. Δηλαδή ανεβάζει χτύπους στην καρδιά σου και είσαι one-to-one σχεδόν μόνιμα, είναι μία σου και μία μου και πρέπει να είσαι λιγάκι... Κάτι σε Dark Souls δηλαδή. Έχει την ένταση του Dark Souls. Έχει την ένταση και βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί κάθε μάχη την κάνει λίγο ξεχωριστή. Και συν στα boss είναι λίγο πιο δύσκολο το πράγμα σε σχέση με τα κουμπάκια τα απλά. Εγώ απλώς τη μόνη μου ένσταση. Έχει και boss. Έχει και boss, θα τα αναφέρω. Η μόνη μου ένσταση στη μάχη ήταν σε ένα συγκεκριμένο τύπο εχθρό, το οποίο ήταν ένας με ασπίδα, ο οποίος ήταν τόσο μα τόσο μονότονη η μάχη, και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο γιατί προστατευόταν από ασπίδα. Την οποία όταν κάθε φορά που έβλεπα τύπο με ασπίδα, ήθελα να πετάξω το χειριστήριο στην οθόνη και να τον εξαφανίσω. Δεν ήξερα
Δηλαδή με κούρασε. Δηλαδή δεν μπορεί να τρέξει να υποθέσω για να του περάσει. Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί να τρέξει. Είναι αναγκαστικά η μάχη. Όταν βγαίνουν τα μπουμπάκια πρέπει να τα σκοτώσει για να αποχωρήσει. Δεν μπορεί να παίρνει να αποχωρήσει διαφορετικά. Τα μπό που είπε έχει ποικιλία. Είναι γύρω από καμιά πενταριά εξαριά μπό. Δεν χάνει εύκολα. Τα μπορεί να υποθέσω είναι μάχη συν παζλ κατάσταση. Όχι, κλείνει πρώτα τα παζλ και φτάνει στο δικό σου. Δεν είναι έχει. Στον boss. Πώς, όταν σου λέω παζλ κατάσταση, πώ ήταν ο Χίντο Κοτζίμα που είχε φτιάξει στο Metal Gear το 1 πολλά έξυπνα πράγματα έτσι ώστε να το πει ένα boss. Όχι, όχι, όχι. Οι μάχε είναι. Απλά μένω, πολεμάω και τελειώνει. Χρησιμοποιεί μόνο το focus, έχει ένα focus το οποίο. Επειδή είναι. Είσαι μέσα σε ένα darkness, α πούμε, μέσα σε μια σκιά πολλέ φορέ. Και οι ίδιοι εχθροί και τα ίδια τα μπόσου που μπαίνουν μέσα στη σκιά, οπότε χρησιμοποιείς το focus που είναι κάτι σαν light, δίνει φως και έτσι ξανεφανίζει. Δηλαδή στο ίδιο παιχνίδι αυτό για να το κάνεις. Αυτό που όμως ξεχωρίζει γενικά στο παιχνίδι και στη μάχη που το λέω αυτό, είναι ότι με το που το αρχίζεις είναι η απουσία tutorial. Ναι, δεν το παρατηρήσα. Δηλαδή δεν σου λέει ούτε πάτα αυτό, ούτε αυτό να το κάνεις έτσι για να κάνεις. Μέχρι και η Zoom σειρά είχε ένα mini tutorial στην αρχή σου λέει κάποια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θετικό αυτό το ότι δεν έχει πάρει. Εμένα μ' άρεσε. Γιατί το πάει στο πιο αληθοφανές, στο ότι ψάξε βρες την άκρη μόνος σου κιόλας. Από εκεί ξεκινάει να σου δείξω ότι είναι puzzle. Ναι. Θέλει να σε βάλει. Να σε βάλει μέσα στο παιχνίδι του ακόμα και έτσι. Ότι δεν θα δίνει. Εγώ, ας πούμε, μέχρι να καταλάβω ότι υπάρχουν αυτές οι πλάκες που τα οποία δίνουν lore και λοιπά και πρέπει να πατήσεις να κάνεις συγκεκριμένο focus για να τις διαβάσεις, έχασα το στην αρχή και πήγα ξανά από την αρχή και έκανα restart γιατί κατάλαβα ότι κάτι χάνω. Οπότε νομίζω είναι θετικό αυτό. Και μιας και αναφέρθηκα στις πλάκες, είναι το μόνο collectibles που έχει. Και το μόνο δύσκολο με την έννοια να τρόφι να πάρεις, όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Έχει εύκολο τρόφι για όποιους κάποιοι τα κυνηγούν. Για τους ψυχαναγκαστικούς. Για τους ψυχαναγκαστικούς, ναι. Αυτό, δεν με αναφέρθηκα στη μάχη κλπ. Γενικώς, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όχι, δεν το θεωρώ δύσκολο. Είναι πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή ακόμα και το pattern με αυτό που πρέπει να κάνεις. Τα ακολουθείς, τα κάνεις και το περνάς. Δεν είναι δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Και τα puzzle, τι ήθελες να πεις για τα puzzle. Για τα puzzle να πω ότι δεν είναι μονότονα, έχουν ποικιλία, παρουσιάζει ποικιλία όσο πηγαίνει το παιχνίδι, άλλες καταστάσεις κλπ. Αυτό όσον αφορά δηλαδή το παιχνίδι, γενικώς αν είναι παρετό ή δεν είναι. Ναι, και βοηθάει και τη διάρκεια. Είναι γεμάτο εξάωρο, εξάρτητα πόση ώρα θα κολλήσει τα puzzle. Αλλά μέχρι εκεί που το πάει πάρα πολύ ωραία και απόλαυσα πάρα πολύ τα τράια στα δεύτερα του παιχνίδι. Χρειάστηκα να κάνω και νομίζω ότι όσοι κυνηγάνε, όσοι του αρέσουν να έχουν και λίγο γρίφους, θα το κουστάρουν αρκετά. Ωραία, δηλαδή εσύ που τελείωσε κοντά στις 6 ώρες, έτσι. 6 ώρες, τελείωσε. Και από τιμή. 30 ευρώ βγαίνει, είναι budget τιμή, αλλά δεν είναι budget ο τίτλος γιατί περιέχει τα πάντα που είπαμε. Ναι. Οπότε και μόνο για την τιμή τους, είναι προς τιμή τους δηλαδή αυτό έτσι που το βγάλανε, αξίζει να τα σκάσετε, μην περιμένετε να πέσει η τιμή για να το πάρετε, κρίμα είναι. Είναι ήδη developers και αξίζουν τα λεφτά μέχρι το τελευταίο. Απλά να είμαστε λίγο συνειδητοποιημένοι τι παίρνουμε, για να μην με κράζετε μετά για το αυτό που σας λέω. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, είναι δύσκολη θεματολογία, δεν είναι για όλους το παιχνίδι. Πρέπει να έχεις λίγο άντερα να το παίξεις λίγο στο μάχη, γιατί αυτά που δείχνουν μέσα είναι και βία και πολλές φορές λόγω των ακουστικών που απαιτούνται και ο τρόπος που παρουσιάζεται ο ήχος, σας δυσκολεύει. Δηλαδή, θέλετε να πάρετε και ανάσες, κάνετε και διαλυματάκια σας κλπ. Απλώς πάντα σε κάθε παιχνίδι είναι και ο χρόνος. Είναι ένα παιχνίδι πιο πολιτικό για ανήλικες, άμα μου λες ότι υπάρχει τόσο πολύ παράνοια. Ναι, θέλει και λίγο να είσαι λίγο στο μυαλό. Να έχει πήξει λίγο το μυαλό. Ναι. Να έχει πήξει λίγο το μυαλό γιατί τα. Δεν ξέρω αν είσαι σε καμία κατάσταση. Βασικά να σου πω κάτι. Όσοι είστε καταθλιπτικοί, γενικά ή όπως το λένε, αποφύγετε το. Ναι, γιατί θα σας πέσει λίγο βαρύ. Κάτσε, γιατί το λέω γιατί είσαι καταθλιπτικός και το πέσει λίγο βαρύ. Όχι, απλώς καταλαβαίνω πως θα είναι καταθλιπτικό γιατί είναι η ατμόσφαιρα πολύ βαριά. Πολύ βαριά. Οπότε. Είναι ο Δημήτριος. Ναι, και γενικά εγώ θα καλώσω και την δική μου συνεισφορά. Όσοι έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, ζητήστε βοήθεια, δεν είναι κακό.
Γιατί εντάξει, δεν είμαστε μόνοι στην κοινωνία και χρειαζόμαστε. Φυσικά, έτσι βέβαια. Τώρα λέμε και αυτά. Αυτά. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο, εσύ ευχαριστήσει. Έχω. Μπα, νομίζω ότι είναι αδύνατο το ρώτησα. Εγώ και τα όσα ήθελα να ρωτήσω πάλι τα είπε και μόνο. Δηλαδή ναι. Πόσο διαρκεί και τα λοιπά. Τα είπε. Εγώ να πω μόνο και του βάζω έτσι. Ναι, αν βάζαμε βαθμολογία, δεν βάζαμε συνήθω. Ναι, δεν μπορεί τώρα να κρίνει τη δουλειά του άλλου με έναν άλλον. Ναι, μπορεί, εντάξει. Τώρα πάσα σαν μπούσουλα. Σαν μια. Πώ το λένε. Το βάλουμε έτσι τιμητικά, ρε παιδί μου. Ναι. Και δεν ταξίζει. Το βάλουμε ένα 10 στο κούτελο. Mm-hmm. Γιατί η συνολική εμπειρία που βγάζει προ τα έξω είναι για 10. Δεν θέλω να μειώσω σε κανένα. Η εμπειρία είναι η δικιά σου, έτσι, μην ναι. Πάρουμε κι άλλοι στο λαιμό μας. Ναι, πάντα. Εγώ δώσω τα επιχειρήματά μου, ξέρω αυτά που ήθελα. Γι' αυτό το δίνω και 10. Οπότε εσύ αυτό να βγει και λιγότερα, αλλά μαγιάζει γιατί για τους δικούς σας λόγους θα δίνει λιγότερο. Θα χαρούμε μάλλον να μας πείτε και εσείς άμα το έχετε παίξει πως τι συνόμιζα σας. Και γενικώ θέλουμε να βλέπουμε από κάτω κίνηση με τα σχόλια. Γι' αυτό φτιάξαμε και το κανάλι. Δηλαδή δεν είναι ότι φτιάξαμε το κανάλι για να γίνουμε διάσημοι για να κάνουμε. Ναι, κάνουμε. Φτιάξαμε το κανάλι για να κάνουμε μια μεγάλη παρέα. Ναι, φίλοι, δεν θα είμαστε κολλητοί. Αλλά θέλουμε να κάνουμε μια κοινότητα, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Αυτή την παρέα που καθόμαστε και μιλάμε εμείς πάντα να την έχουμε να τη μοιραστούμε και μαζί σας. Ναι, να είστε και εσείς πιο κοντά σε εμάς. Εσείς να πω πάλι και ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Έχουμε φτάσει στους 200. Μας λείπουν άλλοι 100 για να πιάσουμε τους 300 του Λεωνίδα. Ναι, θα πάμε στι Θερμοπύλε. Θα πάμε στα Θερμοπύλε, ρε φίλε. This is joystick. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και που μας παρακολουθήσατε. Έχονται ακόμα καλύτερα πραγματάκια. Γεια χαρά! Μέχρι. Γεια χαρά!